Η γνώση είναι δύναμη και σε ζητήματα οδικής ασφάλειας. Με το σκεπτικό αυτό, οι ομιλητές στη φετινή διήμερη εκδήλωση μοτοσυκλέτας και οδικής ασφάλειας με τίτλο Garage Days στα Χανιά ενημέρωσαν και συζήτησαν όσους έδωσαν το παρόν, έχοντας κατά νου πως η οδική ασφάλεια πρέπει να γίνει συνείδηση όλων. Στα Χανιά μέσα υπάρχει αρκετά συχνά το φαινόμενο να γίνεται χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Και οι συνάδελφοί μου, το προσωπικό, πράττει τα δέοντα με βάση την κειμένη νομοθεσία. Τα πιο συχνά ατυχήματα, είτε σοβαρά είτε ελαφριά, γίνονται μέσα στην πόλη. Υπάρχει μια φιλοσοφία, κυρίως με τους μοτοσυκλετιστές, ότι επειδή θα κάνω 100, 200, 500 μέτρα, δεν φορά το κράνος μου, δίπλα είμαι, δίπλα από το σπίτι μου, μεταβαίνω, όμως το κακό δεν αργεί να γίνει και γίνεται τακτικά. Οφείλουμε σαν οδηγοί να προστατεύουμε τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, να πηγαίνουμε σιγά και να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό και σε συνδυασμό με την ταχύτητα είναι ότι καλύτερο και πιο ασφαλές. Σκοπός μας είναι να είμαστε καλύτεροι, να μην σκοτωνόμαστε στον δρόμο, να είμαστε ασφαλέστεροι. Σίγουρα το δίκυκλο είναι ένα εκφύσεως επικίνδυνο όχημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πέφτουμε και σαν τις μύγες. Ο πρωταρχικός σκοπός είναι να γίνουμε όσο γίνεται καλύτεροι οδηγοί. Ενημερωμένοι οδηγοί. Πιστεύουμε μετά από αυτή την εκδήλωση, σκοπός μας είναι έστω και αν γλιτώσουμε έναν άνθρωπο από το βωμό της ασφάλτου, είναι κέρδος μας. Πού οφείλονται όμως, σύμφωνα με τον οδηγό αγώνων Ανδρέα Ψυχογιό, τα τόσα πολλά τροχαία στη χώρα μας? Η παιδεία που έχουμε από το δημοτικό, μπορώ να πω, από το γυμνάσιο, η σχολική εκπαίδευση και μετά το ότι δεν υπάρχουν και πίστες για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις οδηγικές ικανότητες με περισσότερη ασφάλεια. Και αναγκαστικά προσπαθούμε να τις μάθουμε στον δρόμο. Η φετινή διημερίδα διοργανώθηκε για πέμπτη χρονιά από τη διαδικτυακή εκπομπή Μοτοσυκλέτας Κόκκινα Φεγγάρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στη Σικολιά Χανίων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Όσοι έχουν δουλέψει για την εκδήλωση το έχουν κάνει αφιλοκερδώς και το σημαντικότερο ότι τα έξοδα της εκδήλωσης έχουν βγει από επιχειρήσεις χανιώτικες οι οποίες έχουν δώσει προϊόν και όχι κάποια χρήματα. Να σημειωθεί πως στο χώρο της εκδήλωσης υπήρχαν δύο εκθέσεις, η μόνιμη με στρατιωτικά οχήματα και η κεντρική με θέμα τις γερμανικές μοτοσυκλέτες και όχι μόνο.